Βρισκόμαστε λίγο έξω από την Πολιανή, σε ένα σπήλαιο που έχει δημιουργηθεί εκκλησία από τον αείμνηστο ανάρχηρο Κουμούτσο, κάτοικο εδώ της περιοχής, ο οποίος και με τη βοήθεια των πιστών έχει δημιουργήσει τη σπηλιά, η οποία ήταν η κρυψώνα του Παπαφλέσσα, σε ένα υπέροχο εκκλησάκι. Είναι η Αγία Ανάρχηρη, αφιερωμένο το εκκλησάκι, και λόγω του ότι εδώ ήταν και το χωριό του Παπαφλέσσα, η Πολιανή, οπότε αυτός ο μύθος για την κρυψώνα ίσως είναι πραγματικότητα. Υπάρχει μία έξοδος πιο πέρα. Το σπήλαιο εδώ είναι αρκετά μικρό. Δεν μπορούν να είναι δύο άτομα δίπλα, με άνεση. Αλλά είναι εντυπωσιακό μόνο και μόνο που βλέπεις μία σπηλιά σε αυτή την κατάσταση, ενώ είναι σκοτεινή, παντού υπάρχουν εικονίσματα και το μόνο που φέγγει μέσα σε αυτή την εκκλησία είναι κάποια ελάχιστα κεριά και καντήλια. Παντού υπάρχουν εικονίσματα. Πιθανόν κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο φωτίζεται εδώ ο ναός, γιατί πιο πέρα θα δούμε ότι υπάρχει και ένα πολυέλαιο κρεμασμένο. Δεν μπορούμε να έχουμε καλό φωτισμό. Ο φωτισμός που έχουμε είναι τεχνικός με κινητό. Το βίντεο τραβάμε και αυτό με κινητό. Παλιά εικονίσματα. Στο βάθος είναι το ιερό, αλλά λόγω φωτισμού δεν διακρίνεται τόσο έντονο. Εδώ είναι μία έξοδος. Και αυτή είναι η κύρια είσοδος του σπήλαιου. Καντήλια υπάρχουν παντού. Γενικά η διαμόρφωση έχει παραμείνει ως σπήλαιο. Εδώ ένα σχόλιο. Ένας μαύρος σκορπιός. Λοιπόν, υπάρχουν σε άλλες σπηλιές εκκλησίες που έχουν δημιουργηθεί και υπάρχουν αγιογραφίες ζωγραφισμένες στους τοίχους. Εδώ δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά εικονίσματα. Εδώ είναι και το πολυέλαιος. Οπότε με κάποιο τρόπο υπήρχε, δίνανε ρεύμα, υπήρχε φωτισμός. Όλα αυτά είναι εντυπωσιακά. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα σπήλαιο και ο μόνος φωτισμός που υπάρχει είναι τα κεριά, τα καντήλια και το φως από το κινητό. Στο βάθος είναι το ιερό, όπως είπαμε. Από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν κεριά ρεσό, οπότε υπάρχει επίσκεψη στην εκκλησία. Ίσως από περαστικούς. Τα εικονίσματα που υπάρχουν δείχνουν ότι είναι αρκετά χρόνια που έχει δημιουργηθεί αυτή η εντυπωσιακή εκκλησία. Δεν ξέρω τι να σας πρωτοδείξω, παντού υπάρχουν εικονίσματα. Είναι πολύ όμορφο, πραγματικά. Είναι πολύ κοντά με την Καλαμάτα, ούτε μισή ώρα.
ακολουθούμε το δρόμο για Θουρία και μετά συνεχίζουμε για Γαρδίκη. Μετά το Γαρδίκη πηγαίνοντας για Πολιανή θα το βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, στο Ιερό Χώρο δεν μπορούμε να μπούμε. Τα πλάνα που τραβάμε τώρα είναι από την είσοδο του Ιερού. Δεν μπορούμε να μπούμε πιο μέσα, για αυτονόητους λόγους. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Θα περιμένω τα σχόλιά σας. Επίσης, θέλω να σας πω ότι πίσω από τη Ιερά Τράπεζα, που είναι και σταυρωμένος, η σπηλιά συνεχίζεται. Οπότε έχει και άλλο βάθος. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Ελπίζω να σας αρέσει και κάποια στιγμή να επισκεφτείτε και εσείς αυτό το υπέροχο εκκλησάκι.